κορίτσια. Γεια. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε. Όπως το έκανε το εργοστάσιο. Είναι ωραίο το κοτόπουλο. Μακαρόνι έφαγες. Φάε. Για το μακαρόνι λέω. Οχο. Το κοτόπουλο είναι ωραίο. Πάμε μακαρονάκι. Όχι, δεν θέλω, ευχαριστώ. Φαίνεται, εντάξει, είναι τελείως άβρος. Νοσοκομείο. Παιδιά. Θα τη σκοτώσουμε στο κοντόπουλο αυτό. Έφαγα ίνες. Περίμενα. Το μακαρόνι είναι άψιντα. Το κοντόπουλο είναι ομό. Ήθελε και άλλο ψήσιμο. Τα μακαρόνια είναι λες και τα βάλε έτοιμα. Έτσι δεν τα άψισε. Το θέμα όμως είναι τι θα πει ο Έκτορας Βοτρίνη. Κοτόπουλο με φαρφάλες αλλά κρέμ. Λευκός καμβάς. Ένα πιάτο πολύ στενάχωρο. Τέλος πάντων, να δοκιμάσουμε. Το κοτόπουλο είναι κάτασπρο. Δεν έχει σοταριστεί καθόλου, τελείως βραστό. Θα μπορούσε να είναι και μια σούπα από κάποια περιοχή της Ιταλίας. Πάμε στο κοτόπουλο. Είναι εξαιρετικό. Ίσως το καλύτερο κοτόπουλο που έχω εδώ πέρα. Δεν ξέρω όμως αν είναι σούπα, ψημένο, κοτόπουλο ή κάποιο άλλο ζώο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μου κάτσε και στο λαιμό. Λοιπόν, πάμε στο μακαρόνι. Θα πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά. Τουλάχιστον για να τρώγεται. Το κοτόπουλο θα πρέπει να έχει σοταριστεί περισσότερο. Θα πρέπει να έχει βράσει περισσότερο. Η κρέμα να είχε δέσει και να μην είχε μπει τόσο πολύ νερό μέσα. Τα μανιτάρια να έχουν κοπεί και να είναι λίγο περισσότερα. Δεν νομίζω ότι σε μια κατσαρόλα ένα μανιτάρι κάνει τη διαφορά. Και οι πένες θα πρέπει να έχουν βράσει σωστά. Θα δανειστώ κάποια λόγια ενός φίλου μου που το λέει επιστημονικά. Λοιπόν, όποιος φάει αυτό το πιάτο θα απελευθερώσει ηχηρά μεθάνιο εκ της έδρας εις διπλούν.